Να πω και εγώ από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι ότι είμαστε ενάντια στα κέντρα κράτησης, γιατί είναι βασικά θεσμικός ρατσισμός που πλήττει την αξιοπρέπεια όλων μας. Οι συνθήκες είναι άθλιες, τα κέντρα κράτησης είναι παράνομα και απάνθρωπα και θα πρέπει να κλείσουν άμεσα. Και ένα κομμάτι είναι η κράτηση των μεταναστών στα κέντρα κράτησης και ένα φοβερό κομμάτι είναι η κράτηση των μεταναστών στα αστυνομικά τμήματα όπως αυτά της Ομόνοιας που έχουμε επισκεφτεί επανειλημμένα, όπου είδαμε συνθήκες που πραγματικά δεν φαντάζεται άνθρωπος, έρχεται από άλλο αιώνα, όπου είδαμε άνθρωπο χωρίς πόδι να παραμένει για ένα μήνα σε ένα κελί που προορίζεται μόνο για αυτόφορο, και στιβαγμένους ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα ούτε να πληθούν για 2 εβδομάδες, αλλά και πίνουν νερό με τη χούφτα τους, γιατί δεν τους δίνουν ποτήρια, φοβούμενοι δήθεν ότι θα τα χρησιμοποιήσουν για να τραυματιστούν. Συνθήκες που θυμίζουν μεσαίωνα, που είναι έσχος για κάθε άνθρωπο πολίτη που μένει σε αυτή τη χώρα και για τη δημοκρατία, γιατί όπως είπε και ο Μούσνιεκ, η λιτότητα στην οικονομία σημαίνει εξαθλίωση της κοινωνίας και λιτότητα στη δημοκρατία, και αυτό το βιώνουμε σε κάθε πτυχή. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νίκη όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, η οποία με την έννοια ότι εξαρθρώνεται ως εγκληματική οργάνωση. Όμως πραγματικά, αν θέλουμε να πλήξουμε τον ναζισμό και τον φασισμό στις ρίζες του, πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να προωθεί τέτοια μέτρα θεσμικού ρατσισμού, όπως τα κέντρα κράτησης, όπως ο Ξένιος Δίας, όπως ακόμα και τα προγκρόμ θέτης που κάνει. Να σταματήσει ο κύριος Σαμαράς να αφιερώνει 5 λεπτά της κεντρικής του ομιλίας στο προϋπολογισμό για τη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, να πει η λέξη λαθρομετανάστης στην ορολογία της Ευρώπης, πράγμα που δεν ξέρουμε και πώς το έκανε, γιατί δεν υπάρχει τέτοια μετάφραση στα αγγλικά, λαθρομετανάστης. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι άμεσο το αίτημα να κλείσουν τα κέντρα κράτησης, είναι η αιχμή ενός δόρατος που αφορά τον εξανθρωπισμό και τη δημοκρατία για όλους, και είναι έσχος να υπάρχουν και αυτά, αλλά και οι κρατήσεις των ανθρώπων για 12 και 14 μήνες στα αστυνομικά τμήματα όπως αυτό που βρισκόμαστε απ' έξω, χωρίς δυνατότητες προσβλισμού, χωρίς φως, χωρίς πρόσβαση σε γιατρό, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, χωρίς πρόσβαση σε συγγενή, πλήρως παράνομη κράτηση.